Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία. Είστε καλά? Μια χαρά, το ξέρω. Σας ταξίδευσα, σας πήγα Στρασβούργο. Τι άλλο θέλετε? Μα είδατε τι ωραία που περνάει ο Ιακώβος. Ναι, να μας στείλει μια φωτογραφία να ξέρουμε πού να πάμε σε περίπτωση που να ταξιδέψουμε. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Έχετε και κάτι στέικς, κάτι αυτά. Κάτι στέικς, κάτι ψάρια. Είχαμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε εμείς για να φέρουμε και τον κόσμο να έρθει στη χώρα μας. Έχουμε αρκετά πράγματα καλά, θεωρώ. Για πείτε μου, να ξεκινήσουμε από τα καλά. Βλέπουμε τους αριθμούς να είναι αυξημένοι. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι οι ρυθμοί που κινούνται, οι κρατήσεις και οι κρατήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής, μας δίνουν έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο πρώτος στόχος που έχουμε θέσει για φέτος, να κάνουμε την χρονιά καλύτερη από την περσινή, φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορέσει να επιτευχθεί. Ναι. Βεβαίως, εάν δεν γίνει οτιδήποτε το αρνητικό στη γεωπολιτική σφαίρα που πάντοτε επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία πρώτιστα και το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Όμως, επειδή ακούμε και διάφορα του στυλ, θα έχουμε χρονιά ρεκόρ, θα φτάσουμε τα νούμερα του 19, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Όμως, τι το λένε και για πού το βασίζουν? Διάφοροι άλλοι τουριστικοί μας εταίροι, διάφοροι φορείς. Βλέπω ότι να διαχέεται μια τεράστια ευφορία, τεράστια αισιοδοξία, την οποία βεβαίως και συμμεριζόμαστε, διότι είμαστε φύση αισιοδοξία. Αλλά, βασίζεται όμως πάνω σε αριθμούς. Δεν ξέρω σε τι το βασίζουν αυτά που βλέπουμε εμείς, τους αριθμούς που βλέπουμε εμείς των κρατήσεων και το πώς κινήθηκε ο Μάιος, που έκανε μια έτσι κοιλιά, θα έλεγα. Αλλά έχει την εξήγηση του και αυτό, διότι ο Μάιος ήταν εν κατακλείδη μήνας που ξεκινούσαν μαζικά οι Ρώσοι την κάθοδο στο νησί μας. Προφανώς αυτό δεν έγινε. Φέτος, ναι. Όμως περιμένουμε ότι θα κάνει και την εμφάνιση του πάλι το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και αναλόγως της έκτασης που θα είχε αυτό, τότε θα δούμε πόσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε στο θέματα των αριθμών. Ναι, λοιπόν, θέλω λίγο να δείξουμε και κάτι άλλο. Ακούσαμε και προχθές τον κύριο Κωνσταντίνου, είναι ο πρόεδρος των αστικών ταξί. Πάρα πολλοί έρχονται στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στο αεροδρόμιο της Πάφου και φεύγουν, πάνε, έρχονται για τα κατεχόμενα. Επίσης, συμβαίνει να υπάρχουν στάντς στις εκθέσεις και μάλιστα με τίτλους Βόρεια Κύπρος, δηλαδή τελείως πού είμαστε, πού στεκόμαστε. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ναι. Είναι γεγονός ότι οποιοςδήποτε μπορεί να δει, αν κάνει την κούρσα του στο αεροδρόμιο, θα δει και εκεί ταξί όντως από την κατεχόμενη Κύπρο μας. Είχε γίνει μια μελέτη το 2019, δεν απατώμε, όπου κατέδειξε από ευνοσμένου κύρους εταιρεία, όπου κατέδειξε ότι περίπου 4% των τουριστικών αφήξεων καταλήγουν για διακοπές στα κατεχόμενα μας εδάφη και περίπου 8% κάνουν daily visits, δηλαδή πάνε απλά για την ημέρα να περάσουν, να δουν κτλ. Ή χωρίζουν τις διακοπές τους πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι και με αυτά που βλέπουμε, ότι αυτό το νούμερο έχει μεγαλώσει κι άλλο. Ιδιαίτερα αυτό των διακοπών στα κατεχόμενα. Και υπάρχει μια, νομίζω, πλέον ουσιαστική διαρροή προς τα εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας και ενδεχομένως μέσω της πολιτικής οδού αυτό. Θα πρέπει να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο ακριβώς, όλο αυτό που γίνεται. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην δούμε και τους πηχαίους τίτλους αύριο ότι μισό εκατομμύριο τουρίστες καταλήγουν στα κατεχόμενα και ούτω καθεξής, διότι και αυτό στην ουσία θα είναι έμμεση διαφήμιση για εκείνους. Ναι, ότι πάει πολλοί κόσμος, αλλά κάτι συμβαίνει. Και θα μας κάνει μεγάλη ζημιά. Πέραν του... Καλά, η διαφήμιση όμως, συγγνώμη κιόλας, αλλά γίνονται πάρα πολλές διαφημίσεις και από τις κατεχόμενες περιοχές. Μιλούμε ειδικότερα και στο εξωτερικό. Πέφτει τρελό χρήμα. Αγαπητή Κατερίνα, είναι γεγονός. Είχαμε πληροφορίες, τα είδα και εγώ ίδιος βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία, διαφημίσεις εκατομμυρίων σε ιδιωτικά κανάλια. Είχαμε κάνει παραστάσεις απευθείας στο κανάλι, αλλά και μέσω του High Commission μας στην Αγγλία, αλλά Πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες που αντιλαμβάνεσαι δεν είναι και πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Σωστό, καθένα σου λέει, ναι. Όμως, ίσως σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να το δούμε έτσι λίγο πιο επισταμμένα. Οπότε, αυτό που θα κατέληγα είναι ότι η επιβατική κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αυξημένη δεν αντανακλάται στις διαμονές στα ξενοδοχεία. Ενδεχομένως να είναι σε άλλα παράνομα τουριστικά καταλήμματα στις ελεύθερες, αλλά και στις κατεχόμενες περιοχές. Συν του ότι θεωρώ στην επιβατική κίνηση υπάρχουν και τα αυξημένα ταξίδια συμπατριωτών μας πλέον φέτος, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Οπότε, γι' αυτό λέω, είμαστε πολύ συγκρατημένοι. Θεωρώ ότι θα πάμε καλύτερα από πέρσι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα με αυτό το κομμάτι είναι Υφυπουργείο Τουρισμού, είναι η κυβέρνηση, είναι το κράτος. Όλοι μαζί, Κατερίνα, ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι σε απόλυτη σύμπλευση και μόνο έτσι μπορούμε να πάρουμε μπροστά τη βιομηχανία και να λύσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Πώς είναι οι τιμές των ξενοδοχειακών μονάδων? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον κόσμο. Δεν μπορεί να μην υπάρξουν αυξήσεις. Δηλαδή τα κόστη έχουν υπερδιπλασιαστεί, το κόστος ενέργειας έχει διπλασιαστεί. Το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας, των πρώτων υλών, τα αυξημένα επιτόκια τα οποία μπορεί σε μια ξενοδοχική μονάδα να αντανακλούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Ο πληθωρισμός και ούτω καθεξής. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η βιομηχανία είναι τέτοια που δεν μπορείς να μετακυλήσεις όλο το αυξημένο κόστος στον πελάτη, στον καταναλωτή, ναι, διότι αυτομάτως βγαίνεις εκτός ανταγωνισμού. Σωστό. Οπότε... και έχουν ανοίξει και πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, άρα. Ενώ ακριβώς θα βρει ο κόσμος, θα ψάξει, θα βρει. Και γεωγραφικά στη γύρω περιοχή. Ναι. Οπότε οι πλήστοι επιχειρηματίες του κλάδου έχουν απορροφήσει την συντριπτική πλειοψηφία από αυτά τα αυξημένα κόστη. Είναι πολύ μηδαμινές αυξήσεις της τιμής σε σύγκριση με την αύξηση που υπάρχει στα κόστη λειτουργίας. Οπότε κάποιες αυξήσεις θα υπάρχουν, αλλά νομίζω οι τιμές είναι αρκετά συγκαταβατικές και φέτος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε το ψάξιμο τότε. Σας βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνο. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν,